Για να δούμε τι θα κάνετε για το πρόγραμμα. Μπαίνετε σε αυτή τη διεύθυνση, σας την έχω και στο email και στα SMS που σας έστειλα τους κωδικούς. Βάζετε το username, βάζετε τον κωδικό σας και πατάτε σύνδεση. Την πρώτη φορά που θα μπείτε θα σας γράψει, θα σας έχει εδώ τον κώδικα, να πάτε τέρμα κάτω και να συμφωνήσετε, εντάξει. Εγώ έχω πει πολλές φορές, θα πατήσετε ότι συμφωνώ και θα σας δείξει αυτήν ακριβώς την εικόνα. Όσοι είστε από κινητά, πατήστε τις τρεις γραμμούλες να σας δείξει το μενού. Αυτό μας ενδιαφέρει, το γαλανάζι, το ταμπλό, το πατάμε. Εσάς θα σας δείξει μόνο το δικό σας πρόγραμμα, εντάξει. Εμένα τώρα με δείχνει πολλά, γιατί είμαι διαχειριστής. Εσάς θα σας δείξει μόνο αυτό, εργαζόμενη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, για να συνδεθείτε αύριο 6 παρατέταρτο. Πατάτε εδώ ορολόγιο πρόγραμμα. Θα πατήσετε εδώ την ημερομηνία. Κάθε φορά θα πατάτε τη σωστή. Αφού πατήσετε την ημερομηνία, θα σας γράψει εδώ ένταξη στη σύσκεψη ή είσοδο στη σύσκεψη. Θα την πατήσετε και θα βρεθείτε μέσα. Θα δείτε με τον καθηγητή, αν είστε από σταθερό ή λάπτοπ, μπορεί να σας γράψει και lounge meeting στα αγγλικά. Κάντε διπλό κλικ σε ό,τι εικόνα σας εμφανίσει και θα βρεθείτε μέσα στην αίθουσα. Οτιδήποτε θέλω να κάνω, αν χαθώ, πάω ξανά στο ταμπλό. Για τις 20 ώρες που σας γράφω, που πρέπει να γράψετε μόνοι σας, εκτός ωραρίου προσοχή και εκτός μαθημάτων, είτε είναι στο ΚΕΚ είτε είναι εξ αποστάσεως, πατάτε εδώ. Μόνο στην πέμπτη ενότητα, εντάξει, πατάτε εδώ την πέμπτη ενότητα. Θα μπείτε ή εδώ πολλές ώρες, 20 πρέπει να κάνετε, θα μπείτε και εδώ 10 λεπτά, 15 λεπτά, ένα τέταρτο, μισή όσο θέλετε, κυρίως τη θεωρία, είσοδος. Βλέπετε το ρολόι εδώ πάνω, σας εξηγήσω, αρχίζουν οι διαφάνειες και το μόνο που έχει... Κατάλογος εικόνων, μοντέλων, πινάκων. Διαβάζει κιόλας όπως βλέπετε. Σκοπός ενότητας. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο κατάλογος εικόνων, μοντέλων, κατάλογος πινάκων και βιβλιογραφία. Επιδιωκόμενο μαθησιακά αποτελέσματα. Με την ολοκλήρωση της πέμπτης θεματικής ενότητας, εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευόμενες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν μέσα από εφαρμογές και case study τη διαχείριση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας Enimex AE και θα μπορούν να κάνουν τις μελλοντικές τους προτάσεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων και την αποτίμηση. Έξοδος και να ξαναμπω να συνεχίσω, αν συμβεί διακοπή ή οτιδήποτε, να μην χάσω το χρόνο. Γιατί αν με πετάξει δεν θα καταγραφεί ο χρόνος μου. Αν θέλω να δω πόσες ώρες έχω κάνει, πατάω εδώ ή στα κινητά, μπορεί να είναι και τέρμα κάτω. Πατάω, δεν βλέπω πουθενά, κατεβαίνω στην πέμπτη εδώ και εδώ θα μου γράφει πόση ώρα ήμουνα μέσα. Εντάξει, θέλω να βγω από εδώ, πηγαίνω εδώ. Δείτε ξανά και ξανά το βίντεο για να καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε. Το πρόγραμμά σας είναι αυτό το δικό σας, εντάξει.